Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ολοκλήρωση του έργου κατασκευής κόμβων στον φωνικό δρόμο της Αγίας Πελαγίας. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει περάσει από 40 κύματα και με τα χρονοδιαγράμματά του να τεινάζονται συνεχώς στον αέρα από τον Μάιο του 2020. Ακολούθησαν παρατάσεις προκειμένου να γίνουν επιπρόσθετες μελέτες και παρεμβάσεις λόγω των γεωτεχνικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών στις λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης στο νότιο κλάδο, εξελίξεις οι οποίες προκάλεσαν νέο κύκλο αντιδράσεων από επιχειρηματίες, επαγγελματίες και δημότες, οι οποίοι εκφράζουν και πάλι τους φόβους τους εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν. Δεν ξέρουμε καθόλου τι γίνεται. Υπάρχει μια σιγή πολύ ένωση, θα έλεγα. Εδώ οι κάτοικοι αλλά και οι πιο πολλοί επιχειρηματίες είμαστε αγανακτισμένοι και απογοητευμένοι. Προβλέπουμε ότι θα χάσουμε και τη φετινή σεζόν, διότι η περιοχή μας δεν έχει πρόσβαση σωστή ούτε για τους τουρίστες αλλά ούτε για τους ντόπιους, με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμα έσοδα. Νομίζω ότι το μπαράζ των παρατάσεων από πλευράς κυβέρνησης για ένα τόσο σημαντικό και κομβικό έργο όπως είναι η κόμβη στην Αγία Πελαγία. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε θρηνήσει πάρα πολλά θύματα. Είναι μια ανοιχτή πληγή σε θέματα επικινδυνότητος για τον βόρειο δικό άξονα. Είναι επιβεβλημένη η επιτάχυση των διαδικασιών και να σταματήσουμε πλέον αυτό το μπαράζ των παρατάσεων. Το έργο πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, εχθές. Όπως δήλωσε ο Μενέλαος Μποκέας, ξεκίνησαν οι πρόδρομες εργασίες στις λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης, με το κομβικό έργο να ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου, ίσως και νωρίτερα. Ένα έργο υπερτοπικής όμως σημασίας. Είμαστε, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο, στην τελική φάση των εγκρίσεων. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγες μέρες θα έχουμε τις τελικές εγκρίσεις. Παρ' όλα αυτά, έχουν ξεκινήσει οι πρόδρομες εργασίες των επιχωματώσεων, των απαραίτητων επιχωματώσεων στα σημεία των λωρίδων επιβράδυσης και επιτάχυσης, έτσι ώστε να κερδίσουμε χρόνο από το χρονοδιάγραμμα. Μιλάμε για τις 15 Ιουνίου. Την επίσπευση των εργασιών ζητούν κάτοικοι και επιχειρηματίες της Αγίας Πελαγίας, με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου να εμφανίζεται καθησυχαστικός, λέγοντας ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για περαιτέρω καθυστερήσεις στο έργο, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στον βόρειο δικό άξονα και στα επίμαχα σημεία, όπου δημότες και επισκέπτες αντίκριζαν τραγικές εικόνες στην άσφαλτο. Οι πιο πολλές επιχειρήσεις είμαστε 18 μήνες τώρα χωρίς έσοδα. Πάμε από το κακό στο χειρότερο, προβλέπετε ότι θα υπάρξει και πρόβλημα επιβίωσης. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας για περαιτέρω καθυστερήσεις. Αφογκραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες των ανθρώπων που όλα αυτά τα τελευταία διάστημα και πέρυσι έχουν υποστεί μια ταλαιπωρία και ζημιά.